Στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν βγήκαν οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού Σχολείου σε μια απέλπιδα, όπως είπαν, προσπάθεια να κινητοποιήσουν την πολιτεία που τους έχει εγκαταλείψει τόσο σε ό,τι αφορά την στελέχωση των σχολείων τους, αλλά και την αναγνώριση των σπουδών τους. Οι μαθητές έφτασαν στην πλατεία Ελευθερίας, κατέθεσαν ψήφισμα στην περιφέρεια και εξήγησαν ότι δεν θα πάψουν να διεκδικούν τα αυτονόητα. Χωρίς καθηγητές σημαντικών ειδικοτήτων, παραμένουν οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου 2,5 μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που σήμερα έφτασαν στο κέντρο του Ηρακλείου και επιχείρησαν με τη διαμαρτυρία τους να κινητοποιήσουν την πολιτεία που, όπως είπαν, τους έχει επί της ουσίας αφήσει στο περιθώριο. Ούτε καθηγητές υπάρχουν 2,5 μήνες τώρα. Είμαστε απλά σε ένα κενό, κάνουμε 8 ώρες μάθημα και δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε το καλλιτεχνικό γιατί είμαστε σαν γενικό λύκειο. Καθηγητές ούτε και γενικής παιδείας, ούτε και ειδικότητες δεν μας έδωνε σχεδόν ακόμα κανείς. Για μας συγκεκριμένα το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, φέτος είναι η χειρότερη χρονιά από έλλειψη καθηγητών, με στατιστικά 1 στα 3 παιδιά να μην έχει μουσικό καθηγητή να κάνει μάθημα και στην ουσία κάνει κενό, το οποίο πιστεύω είναι απαράδεκτο για τα μουσικά σχολεία. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου διαμαρτυρήθηκαν συνολικότερα για την κατάσταση που επικρατεί με τα θεματικά σχολεία, διευκρινίζοντας ότι μέχρι και σήμερα ακόμη αποτελεί διεκδίκηση η αναγνώριση των σπουδών τους που δεν εξισώνεται καν με τα οδεία. Οι σπουδές μας, οι μουσικές σπουδές μας δεν αναγνωρίζονται στο σχολείο εισάξια με του οδείου, δηλαδή να μπορέσουμε να πάρουμε πτυχίο μουσικής που με πιάνου ή απλά να, με εξετάσεις εννοείται, να καταταχτούμε σε κάποια τάξη. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να στηρίζουμε τα καλλιτεχνικά, τα μουσικά σχολεία, τα ειδικά σχολεία, γιατί εμείς δεν έχουμε δει ακόμα κάποια βοήθεια από κανέναν από εδώ πέρα. Γι' αυτό βγήκαμε στους δρόμους, μπας και ασχοληθεί κάποιος μαζί μας. Αντιπροσωπεία των μαθητών επέδωσε ψήφισμα στην περιφέρεια Κρήτης, ενώ στο σύνολό τους οι μαθητές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους για όσο χρειαστεί. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να τα αποκτήσουμε αυτά και ένας τρόπος από αυτά είναι με την πορεία αυτή που κάνουμε σήμερα.